Φώτη, η Πέτρα Γερονικόλα ξανάρχεται. Να, τη ζητάγανε σήμερα. Τη ζητάγανε την Πέτρα. Να τη, τη βλέπουμε κιόλας. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο το... Έλενε φίλη μας. Το Βασίλη Καλίδη. Και θα κάνεις φυσικά την Πέτρα, η οποία είναι έξαλλη, έχει εκνευριστεί με τις ξενόφερτες συνταγές που δείχνουν τα κανάλια και θέλει να παρουσιάσει ένα βιβλίο μαγειρικής με τίτλο 40 τρόποι για να φας την αθηναϊκή σφυρίδα. 40 χρόνια σφυρίδα. Πρέπει να πεις 5 φορές τη φράση. Έλεος, κύριε Καλίδη μου, με τα σαφράν, τα τζίτζερ και τα κόκονατς. Σαφράν. Κόκονατς. Τζίτζερ. Κόκονατς. Έκανε και βιβλίο, ξέρεις, ε. Έβγαλε βιβλίο αυτός τώρα. Ναι, ξέρει. Ποιος. Δεν θυμάμαι. Αυτό το τραγούδι το έχει, όχι, ρινγκτόν. Όσο χαίρομαι. Όχι, δικό μας. Αναμονή. Όχι, δεν θυμάμαι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Καλίδης, παρακαλώ. Ο ίδιος, παρακαλώ, σας ακούω. Κύριε Καλίδη, πόσο χαίρομαι που σας πετυχαίνω στο κινητό σας. Ονομάζομαι... Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Πέτρα Γερονικόλα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για το βιβλίο που εκδώσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξεφίλησα, το λάτρεψα πραγματικά και γι' αυτό πεθύνει και σε εσάς. Να είστε καλά, πολύ ευγενικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε. Κύριε Καλίδη, θα μπω στο θέμα κατευθείαν. Παρακαλώ. Θέλω να βγάλω κι εγώ ένα βιβλίο, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά την Αθήνα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την κουζίνα της Αθήνας, την αθηναϊκή ευθυντική κουζίνα. Και κυρίως θα ήθελα να βγάλω ένα βιβλίο για τους 40 τρόπους πώς μπορείς να φας την αθηναϊκή σφυρίδα. Την αθηναϊκή σφυρίδα, την παλιά κλασική αστική. Μιλάτε στην καρδιά μου, κύριε Καλίδη. Δηλαδή με τα καινούργια τις συνταγές μου βλέπω στην τηλεόραση. Κύριε Καλίδη, τέρμα τα σαφράν, τα τζίντζερ και τα κόκονατς. Όντως, όντως, τι να κάνω, μου τα ζητάει ο κόσμος πάρα πολύ. Εγώ προσπαθώ, κυρία Γερονικόλα, είπαμε. Κύριε Καλίδη. Το επίθετο σας, Πατρονικόλα. Δεν σας ακούω, Μ' ακούτε τώρα? Καλύτερα. Πατρονικόλα ή Γερονικόλα? Γερονικόλα. Γερονικόλα. Λοιπόν, πείτε μου και το βιβλίο, θα είμαι όλα στα αυτιά. Κοιτάξτε, κύριε Καλίδη, θέλω να σας πω το εξής. Εγώ έχω εντρυφήσει στη σφυρίδα την αθηναϊκή, διότι ο πατέρας μου ήταν μεγάλος έμπορος ψαριών, τέλος πάντων. Και μου είχε δώσει κάποια tips, θα μπορούσα να πω, όπου η σφυρίδα όταν την ψαρεύεις και κοιτάει τον ημιτό, είναι διαφορετική από όταν κοιτάει το λικαβητό. Στη γεύση. Τι μου λέτε. Βέβαια. Υπάρχει μια σημειολογία. Κύριε Καλίδη, θα σας... Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά... Παρακαλώ. Τη σαλαμίνα στη σφυρίδα που είναι μέσα από την... πέρα από τον κόλπο, είναι διαφορετική. Κυρία Ματρονικόλα μου, εγώ χρησιμοποιώ μόνο... Γερονικόλα. Γερονικόλα, χρησιμοποιώ μόνο κατευθυγμένη στο εστιατόριό μου, που είναι πιο φθηνή, η φρέσκα είναι πανάκριβη η σφυρίδα. Θέλετε να σας κλείσω την Τετάρτη ραντεβού της εκδόσης Πατάκη, να συναντηθείτε με την κυρία Άννα Πατάκη, να μιλήσετε για το βιβλίο σας. Ναι, αλλά θα ήθελα να είστε παρόν, διότι εγώ εσάς λατρεύω. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δεν μπορώ πλέον, σας είπα και προηγουμένως, τα τζίντζερ, τα σαφράν και τα coconuts είναι συχαμένα για μένα. Εάν δεν κάτσεις να φτιάξεις τη μαγιονέζα μόνη σου, πάνω σε ένα πιάτο κοιτώντας και το λόφο κοινοσάργους τέλος πάντων, δεν είναι αθηναϊκή η μαγιονέζα. Εσείς κυρία Καρανικόλα, πώς φτιάχνετε τη μαγιονέζα? Γερονικόλα, επίτηδες το κάνετε. Με συγχωρείτε, μπερδεύομαι. Πώς φτιάχνετε τη μαγιονέζα, με σπορέλαιο ή ελαιόλαδο? Ελαιόλαδο, αλλά καμιά φορά το σπορέλαιο με βολεύει γιατί είναι λίγο πιο ελαφρύ. Ναι, γιατί με το ελαιόλαδο τι κρύβει τη μαγιονέζα. Με κουτάλι σε βαθύ πιάτο. Με κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα, Βασίλη, θέλω να σου πω συγχαρητήρια για το βιβλίο, διότι το έχω στα χέρια μου και είναι εξαιρετικό. Μπράβο σου. Εγώ έχω να σου πω ότι δεν το έχω στα χέρια μου, αλλά θα το πάρω και θα τα κάνω όλα γιατί σε θεό. Θα σου στείλω εγώ αύριο ένα. Να στείλεις όλους. Είσαι καλά. Βασίλη μου, είσαι καλά. Είσαι καλά. Σε βλέπω στα καλύτερά σου. Είμαι στα καλύτερά μου. Έτσι, σε φέρνεις. Τι να σου πω, τρεφτάρι. Να είσαι καλά. Σε φιλώ, θα τα πούμε από κοντά, θα έρθουμε να φάμε μια μέρα. Φιλάκια, να είστε καλά. Γεια σου. Γεια χαρά. Γεια.